Πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του καναλιού που βοηθούν το έργο μας εδώ, στην πρακτική σκέψη, έμπρακτα κάθε μήνα με τις δωρεές τους. Αν επιθυμείς και εσύ να βοηθήσεις την προσπάθειά μας για έρευνα και μετάδοση της γνώσης, πάτα το κουμπάκι συμμετοχή κάτω από το βίντεο ή εναλλακτικά τον σύνδεσμο της PayPal στην περιγραφή του βίντεο. Μπορούσαμε να νικήσουμε τους Τούρκους στην Μικρασιατική Εκστρατεία? Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα της ιστορίας αποτελεί το αν η Ελλάς μπορούσε να τελειώσει το 1920 ό,τι άρχισε με την Επανάσταση του 1821, δηλαδή την απελευθέρωση των πληθυσμών της από τον ξένο ζυγό. Η τελειωτική φάση αυτού του εγχειρήματος που ονομάστηκε «Μεγάλη Ιδέα» φαινόταν πως ήταν με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η παρουσία του ελληνικού στρατού στην Μικρά Ασία, στην Θράκη και στην πόλη. Το πρόβλημα είναι πως, για διάφορους λόγους που έχουμε αναλύσει, η προσπάθεια αυτή δεν πήγε καθόλου καλά και σήμερα είμαστε εδώ που είμαστε. Τι θα γινόταν όμως αν ο πόλεμος είχε, ας πούμε, μια άλλη τροπή? Θα αναλύσουμε λοιπόν όλες τις πτυχές που θα μπορούσε να λάβει ο πόλεμος στη Μικρά Ασία αυτά τα δύο χρόνια που διήρκησε, από το 1920 ως το 1922, και πώς θα μπορούσαμε, αν όχι να νικήσουμε εντελώς τους Τούρκους, να μην χάσουμε τα πάντα από την προσπάθεια αυτήν. Πριν ξεκινήσουμε όμως, οφείλουμε να βάλουμε μερικά πράγματα στην θέση τους. Η συνθήκη που άνοιξε την πόρτα σε όλο αυτό το όραμα, η συνθήκη των Σεβρών, ισχύει ότι ήταν ένα απλό κουρελόχαρτο χωρίς ιδιαίτερη αξία? Πρέπει να τονίσουμε εδώ πως στο διπλωματικό πεδίο μια συνθήκη δεν έχει ιδιαίτερη αξία, όπως είπαμε, αν και μόνο αν αυτός που την υπογράφει δεν μπορεί να την επιβάλλει. Διότι οι Βρετανοί και οι Γάλλοι μια χαρά πήρανε με βάση την συνθήκη των Σεβρών τις αραβικές κτίσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τις μετέβαλαν σε αποικίες τους. Αλλά αυτό συνέβη μετά από την έλευση στρατού προφανώς σε αυτά τα χώματα που επικύρωσε την νίκη των συμμάχων στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά της Τουρκίας. Τα παραπάνω προφανώς σημαίνουν πως και εμείς ως Ελλάς οφείλαμε να επιβάλλουμε τα θέλω μας με βάση την συνθήκη των Σεβρών με την πίεση του στρατού μας. Καμία συνθήκη εξάλλου δεν επιβάλλεται μέσω της πειθούς, του διεθνούς δικαίου και της καλής θέλησης. Από την άλλη, οι σύμμαχοι δεν αρκέστηκαν μόνο σε αυτό βέβαια. Όπως ματώσαμε εμείς, έτσι μάτωσαν και αυτοί για να κρατήσουν τις όποιες κτίσεις τους. Δεν γίνεται να μην αναφέρουμε τις μάχες που έδωσαν τα γαλλικά στρατεύματα στην Κιλικία έναντι των Οθωμανών και φυσικά τις μάχες των Βρετανών στην περιοχή των Στενών έναντι επίσης των Τούρκων. Οπότε, συνάγουμε από τα παραπάνω πως όχι, η συνθήκη των Σεβρών από μόνη της δεν ήταν κουρελόχαρτο και πως η τελική μας σύγκρουση με τους Κεμαλικούς ήταν 100% σίγουρη και θα συνέβαινε κάποια στιγμή αναπόφευκτα για να αποδείξουμε ότι μπορούμε να επιβάλλουμε τα όσα προέβλεπε η συνθήκη. Δηλαδή, να πάρουμε τα παράλια της Μικράς Ασίας εν τέλει, την Ανατολική Θράκη, ο Πόντος και η Αρμενία να φτιάξουν κράτος και στο μέλλον ίσως έπεφτε στα χέρια μας και το διεθνές τότε έδαφος της πόλης. Το ερώτημα όμως είναι πώς θα γινόταν η σύγκρουση αυτή και πόσο μεγάλη θα έπρεπε να είναι. Ο Βενιζέλος συνεπώς γνώριζε πως θα χρειαστούν πολλές δυνάμεις για να επιτευχθεί η εκστρατεία μας. Οι σύμμαχοι εξάλλου τον είχαν προειδοποιήσει ότι για να νικηθεί ο όποιος τουρκικός στρατός στα βάθη της Μικράς Ασίας θα χρειαστεί ένα στράτευμα 400.000 ανδρών. Εν αντιθέσει αυτού, η Ελλάς το 1920 είχε μόλις 90.000 άνδρες στην Μικρά Ασία και ο Πρωθυπουργός ήλπιζε πως το κενό στην στρατιωτική δύναμη θα το κάλυπταν οι Αρμένοι και οι σύμμαχοι. Και εδώ είναι ένα από τα λάθη του Βενιζέλου. Ο Λευτέρης βασίστηκε υπερβολικά πολύ στη συμμαχική υποστήριξη. Οι σύμμαχοι όντως βοήθησαν την Ελλάδα με χρηματική και υλική υποστήριξη μέχρι και τις εκλογές του 1920, αλλά το ρητό «αν θες κάτι να γίνει καλά, κάν το μόνος σου» έπρεπε να είναι ο μόνος οδηγός μας και να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε τι πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε χωρίς να κάνουμε επικίνδυνες επενδύσεις. Παρ' όλα αυτά, ας αρχίσουμε εδώ τις υποθέσεις μας. Δηλαδή, μπορούσαμε να νικήσουμε τους Τούρκους με τη βοήθεια των συμμάχων? Ο Μεταξάς, στο άκουσμα ότι θα αποβιβαστούμε στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου, προέβλεπε πως ένας επιτυχημένος πόλεμος στην Μικρά Ασία θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο αν οι δυνάμεις ερχόντουσαν για βοήθεια με επαρκές στράτευμα. Οπότε, ας πάρουμε το πρώτο σενάριο. Ο Βενιζέλος δεν δρομολογεί τις εκλογές ήδη από το 1919 και κηρύττει την χώρα επίσημα σε δικτατορική κατάσταση για να αρχίσει ο πόλεμος. Τι μορφή θα είχε αυτός και ποια θα ήταν η πολιτική του Πρωθυπουργού?
Με βάση τα όσα έπραξε ως το 1920, η πολιτική του Βενιζέλου ακολουθούσε το δόγμα της πλήρης συνεννόησης με τους συμμάχους. Δηλαδή, η όποια επέκταση της ζώνης της Σμύρνης επί αυτού έγινε μόνο την κατάλληλη στιγμή. Για παράδειγμα, με αφορμή οι διπλωματικές συγκρούσεις των Τούρκων με τους συμμάχους το 1920, οι Έλληνες καθαρίζουν κάθε αντίσταση μεταξύ Δαρδανελίων και Σμύρνης, κυριεύοντας την Προύσα ως τον Ιούλιο του 1920. Με αυτόν τον τρόπο, ο Πρωθυπουργός προσπαθούσε να συνεχίσει προφανώς την επέκταση της ελληνικής κυριαρχίας και εν τέλει να ελευθερώσει τα εδάφη όπου οι Έλληνες είχαν σημαντικούς πληθυσμούς με τακτικό και αργό τρόπο. Εν τέλει όμως, το γεγονός ότι οι Ιταλοί βοηθούσαν εξ αρχής τον Κεμάλ και οι Γάλλοι δεν γούσταραν τη συνθήκη των Σευρών και συνάμα έχασαν στην Κιλικία, δεν θα άλλαζε. Επιπλέον, το ότι το κόστος του πολέμου θα ήταν τρανό για την Ελλάδα προφανώς ήταν ηλίου φαϊνότερον. Οπότε, εδώ χωρούν δύο υποσενάρια με τον Βενιζέλο, αν λάβουμε υπόψη τις διπλωματικές του κινήσεις τα προηγούμενα χρόνια με βάση το δόγμα της ρεαλιστικής πολιτικής του. Πρώτον, θα κρατούνταν άμυνα σε όσα εδάφη είχαμε πάρει μέχρι τότε και θα προετοιμαζόμασταν για έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο, έχοντας όμως το πλεονέκτημα των οχυρώσεων. Επιπλέον, όσοι ελληνικοί πληθυσμοί θα ήταν εκτός της ζώνης, θα ερχόντουσαν σε αυτή για ασφάλεια. Συνάμα, θα υποστηρίζαμε τους Ποντίους μέσω της Μαύρης Θάλασσας και μέσω αυτών τους Αρμενίους, οι οποίοι θα ασκούσαν αντί της Ελλάδος πίεση στον Κεμάλ, ενώ πάντα θα υπήρχε ο φόβος μιας ενδεχόμενης ελληνικής εξόρμησης από την Δύση. Την πρόταση αυτή την είχε προτείνει στους βασιλικούς και ο Μεταξάς όταν αρνήθηκε το 1921 την αρχιστρατηγία στην Μικρά Ασία. Με αυτόν τον τρόπο, είτε θα γινόταν μακρά σύγκρουση με τους Τούρκους να μετρούν χιλιάδες νεκρούς επιτιθέμενοι εναντίον μας, είτε θα γινόταν ανακοχή και έπειτα θα επικεντρώναμε την προσοχή μας σε όσα μπορούσαμε να κερδίσουμε στα υπόλοιπα εδάφη που επιζητούσαμε, στην Βόρειο Ήπειρο, στην Δωδεκάνησο και στην Κύπρο. Με αμφίβολο να είναι αν θα είχαμε την δύναμη να το πράξουμε βέβαια, διότι ήδη θα είχαμε ξοδέψει πολλές δυνάμεις στη Μικρά Ασία. Παρ' όλα αυτά, το κέρδος δεν θα μας απογοήτευε. Η Ελλάδα θα είχε 100% κυριαρχία στο Αιγαίο, ενώ η πόλη, νομοτελειακά εν τέλει, θα κατέληγε σε εμάς, αφού όποιος ελέγχει τα στενά, ελέγχει και την πόλη. Δεύτερον, σε ένα άλλο υποσενάριο, θα εκενώναμε την Μικρά Ασία με μια τύπου συμφωνία όπως αυτή του 1923, χωρίς όμως να χάσουμε την Ήμβρο και την Τένεδο, την Ανατολική Θράκη και φυσικά τόσα εκατομμύρια σφαγμένων Ελλήνων. Ο Κεμάλ είναι γεγονός ότι δεν επιθυμούσε ακόμα και τότε ειρήνευση αν δεν έφευγαν οι Έλληνες τελείως από τα τουρκικά εδάφη. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι στην Ανατολική Θράκη, καθότι τα στενά θα συνέχιζαν να είναι υπό διεθνή έλεγχο και φυσικά ο στρατός μας θα ήταν 100 φορές πιο οχυρωμένος και επικίνδυνος στη Θράκη από ό,τι στη Σμύρνη. Έπειτα, εν αντιθέσει με την Τουρκία που ήταν αφοπλισμένη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάδα θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις για τις υπόλοιπες ελληνικές πατρίδες που διεκδικούσε. Η Βόρειος Ήπειρος και φυσικά τα Δωδεκάνησα πολύ εύκολα θα έπεφταν στα χέρια μας, διότι η Ιταλία που ήταν η κυρίαρχος επί αυτών θεωρούσε ότι ο πλούτος της Σμύρνης είναι πολύ πιο πολύτιμος από την Βόρειο Ήπειρο και τα Δωδεκάνησα. Εξάλλου, ήδη είχαν γίνει τα πρώτα βήματα προς κάτι τέτοιο με την Συμφωνία Βενιζέλου-Τιτώνη το 1919, όταν η Ελλάς παρετήθηκε από κάποιες διεκδικήσεις της στην Μικρά Ασία και η Ιταλία υποσχέθηκε ότι θα μας δώσει την Βόρειο Ήπειρο και τα Δωδεκάνησα. Το σύμφωνο μεν δεν καρποφόρησε, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα γινόταν, ας πούμε, αν δίναμε στους Ιταλούς, όπως είπαμε, περισσότερα στην Μικρά Ασία. Την Κύπρο βέβαια πολύ δύσκολα θα την αποκτούσαμε καθότι οι Άγγλοι μεν μας την υποσχέθηκαν ήδη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά δεν ήθελαν τελικά να φύγουν αφού την προσάρτησαν ολοκληρωτικά από τους Τούρκους με βάση τη Συνθήκη των Σευρών. Παρ' όλα αυτά θα κάναμε τρομερή πρόοδο και ακόμα αν εν τέλει οι Πόντιοι και οι Αρμένοι έχαναν θα είχαμε άπλετο χρόνο και δύναμη να εκενώσουμε εκείνες τις περιοχές και να μην ακολουθήσουν οι σφαγές που έγιναν. Όσον αφορά τον παράγοντα Σοβιετική Ένωση, η βοήθεια της Εσουσουδού στον Κεμάλ θα υπήρχε προφανώς και πάλι, αλλά φυσικά δεν θα φτάναμε ποτέ στο αδιέξοδο του 1921 τον Αύγουστο στο μέτωπο. Η διχοτόμηση της Αρμενίας δεν θα συνέβαινε ποτέ λόγω της δικιάς μας παρουσίας στη Μαύρη Θάλασσα και η Σοβιετική Ένωση θα αρκούνταν να στέλνει όπλα στον Κεμάλ, που απλά θα βοηθούσαν όπως τα όπλα των Γαλλοϊταλών. Το ενδεχόμενο να μας επιτεθούν κόκκινοι στρατιώτες επίσης είναι πάρα πολύ απίθανο, αν αναλογιστούμε ότι οι κομμουνιστές πολεμούσαν με την Πολωνία στον Βορρά ως και το 1923 σε έναν αιματηρότατο πόλεμο. Όσον αφορά το θέμα με τον θάνατο του Αλεξάνδρου του Πρώτου, αν το δούμε πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη πως το σενάριό μας δεν θα πήγαινε σε εκλογές, δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο. Δεν ενδιέφερε σε κανέναν εξάλλου ποιος θα είναι ο βασιλιάς.
Οι βασιλικοί ανέμεναν έτσι κι αλλιώς τον Κωνσταντίνο, αφού ο τελευταίος έφυγε προσωρινά από την Ελλάδα χωρίς να παραιτηθεί από τον θρόνο, αφήνοντας το γιο του παρατηρητή, ενώ οι βενιζελικοί απλά θα έβαζαν αντιβασιλεία τον Κουντουριώτη, όπως έκαναν και στην πραγματικότητα, και θα έκαναν την πολιτική τους, και οι σύμμαχοι θα συνεργάζονταν με οποιαδήποτε κυβέρνηση Βενιζέλου, αφού στη βασιλεία δεν θα ήταν κάποιος που τους ενοχλεί. Αυτά λοιπόν αν ο Βενιζέλος έμενε στην εξουσία. Έστω όμως ότι κανονικά ο Βενιζέλος χάνει τις εκλογές του 1920 και έρχονται οι βασιλικοί. Οι σύμμαχοι δυσαρεστούνται με την επιστροφή του Κωνσταντίνου, σταματούν την όποια υποστήριξη υπέρ ημών και είμαστε μόνοι μας με τους Άγγλους να μας βοηθούν μόνο στα λόγια. Είναι ξεκάθαρο ότι ο πόλεμος θα χαθεί χωρίς συμμαχική στήριξη και οι βασιλικοί πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να πάρουν σημαντικές αποφάσεις. Έστω λοιπόν ότι κρατούσαν την προεκλογική τους υπόσχεση και κήρυταν αποστράτευση και εκένωση της Μικράς Ασίας. Πώς θα γινόταν αυτό και τι θα είχαμε ως αντάλλαγμα? Ο Γούναρης εξάλλου είχε την ίδια άποψη με τα όσα έκανε ο Βενιζέλος στη Μικρά Ασία. Ο Γούναρης είχε εκμυστηρευτεί στον ανιψιό του Παναγιώτη Κανελόπουλο ότι «Καλά έκανε ο Βενιζέλος και πήγε στη Μικρά Ασία, διότι επιτυγχάνεται η εθνική ολοκλήρωση. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Θα συνεχίσουμε την εκστρατεία και ο Θεός βοηθός». Οπότε, μια χαρά θέλανε και οι βασιλικοί την εκστρατεία, αλλά τι θα γινόταν αν οι διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν με τις μεγάλες δυνάμεις δεν κατέληγαν στο κενό? Στις διαπραγματεύσεις για το τι θα γίνει στις αρχές του 1921, οι σύμμαχοι πρότειναν η Σμύρνη να λάβει καθεστώς αυτονομίας και να γίνει υποχώρηση στην Ανατολική Θράκη, με τη Νέα Μεθόριο να είναι στην Αδριανούπολη. Αν οι βασιλικοί τηρούσαν τις επίσημες θέσεις τους και αποδεχόντουσαν αυτή τη λύση, τα σύνορα με τη Τουρκία θα ήταν λίγο πιο ανατολικά του Εύρου. Δεν θα χάναμε την Ύμβρο και την Τένεδο και προφανώς πλην της περιοχής της Σμύρνης που θα ήταν αυτόνομη και της πόλης που θα ήταν υπό διεθνή έλεγχο, οι Έλληνες των άλλων περιοχών θα ερχόντουσαν ασφαλείς στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο θα χρειαζόταν 4 μήνες χωρίς να χαθούν ζωές. Την ίδια αυτή θέση εξάλλου την υποστήριζε στην πραγματικότητα και ο Βενιζέλος, διότι με βάση τα νέα δεδομένα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία η Ελλάς να δείξει ένα καλό πρόσωπο και αν ο Κεμάλ αρνούνταν τη λύση, οι σύμμαχοι θα αναγκάζονταν να επέμβουν στρατιωτικά, ανακατεύοντας ξανά την τράπουλα των πιθανοτήτων. Έπειτα, προφανώς η Ελλάς θα προχωρούσε σε διεκδικήσεις επί των υπόλοιπων εδαφών που ήθελε, με το τιμόνι της χώρας απλά να το έχουν οι βασιλικοί. Στο σενάριο αυτό θα αναλύσουμε ποιο ήταν το επιτελικό σχέδιο των βασιλικών για κατάληψη της Άγκυρας και αν αυτό είχε εν τέλει κάποια λογική ή όντως κάναμε χαζομάρες στη Μικρά Ασία πράττοντας αυτοκτονία. Όλα λοιπόν πάνε όπως και στην πραγματικότητα και ο στρατός μας καταφέρνει να φτάσει ως τον Σαγκάριο, νικάει τους Τούρκους και η Άγκυρα είναι εμπρός του. Μπορεί να μπει μέσα στην Άγκυρα. Η νίκη ήταν στο τσεπάκι πρακτικά, γιατί η Άγκυρα ήταν περίπου 60 χιλιόμετρα πιο πέρα. Αλλά οι γραμμές ανεφοδιασμού δεν μπόρεσαν να φτιαχτούν μετά τις τρομερές θυσίες στη μάχη του Σαγκαρίου και συνάμα οι Τούρκοι έκαναν αυτή την στρατηγική οχύρωσης μέχρι το τέλος, με αποτέλεσμα η κούραση του στρατού μας να οδηγούσε πιθανότατα σε μια τρομερή ήττα, κύκλωση του στρατού μας και ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή από αυτήν του 1922. Τώρα εδώ χωρούν δύο υποσενάρια. Πρώτον, η κυβέρνηση μπορούσε να δεχτεί να γίνει διαμεσολάβηση των συμμάχων, οι οποίοι έκαναν πρόταση στην Ελλάδα 3 φορές για κάτι τέτοιο. Μία φορά τον Οκτώβριο του 1921, δεύτερη φορά τον Μάρτιο του 1922 και τρίτη φορά την Άνοιξη του 1922. Όλα αυτά τα σενάρια προέβλεπαν ότι πλέον η Σμύρνη δεν θα είχε αυτονομία, γιατί η συνθήκη των Σευρών με την ενδυνάμωση του Κεμάλ δεν είχε λόγο ύπαρξης. Ότι οι χριστιανοί θα ήταν υπό την προστασία των δυνάμεων και θα εκένωναν τη Μικρά Ασία, ότι ο ελληνικός στρατός θα έμενε στη Μικρά Ασία για την προστασία των ελληνικών πληθυσμών και πως τα νέα σύνορα Ελλάδος-Τουρκίας θα βρίσκονταν στην Αδριανούπολη. Αποδεχόμενοι όμως έστω και την ίστατη στιγμή κάποια από τις προτάσεις των ξένων, προφανώς δεν θα φτάναμε στην καταστροφή του 1922. Δεύτερον, έστω ότι δίναμε στον Γούναρη ένα μαγικό ραβδάκι που θα του εμφάνιζε λεφτά και στρατό. Τι ακριβώς θα πετυχαίναμε με την κατάληψη της Άγκυρας, εφόσον θα είχαμε αρκετές δυνάμεις να την καταλάβουμε? Πριν αρχίσουμε την ανάλυση, να πούμε ότι ο κύριος στόχος ήταν η αιχμαλωσία του τουρκικού στρατού. Οι Τούρκοι όμως υποχώρησαν εσπευσμένα προς το Σαγκάριο και έτσι οι Έλληνες δεν κατάφεραν να περικυκλώσουν τις τουρκικές δυνάμεις. Η εύκολη νίκη για να κυκλωθεί ο εχθρός απέτυχε. Οπότε, για χάρη του σεναρίου, προκειμένου να δούμε πώς θα αναπτυσσόταν το πλήρες σχέδιό μας, λαμβάνουμε απριόριο ως δεδομένο ότι κυκλώνουμε το τουρκικό στράτευμα. Ως προς την ανάλυση των μετέπειτα σκοπών μας, έχουμε τα εξής. Πρώτη φάση του σχεδίου των βασιλικών, που συνέβη και στην πραγματικότητα, ήταν η κατάληψη της γραμμής Εσκή-Σεχίρ Αφιών Καραχισάρ-Κιουτάχια για να καταλάβει η Ελλάς τις σιδηροδρομικές γραμμές που οδηγούν προς την Κιλικία και τη Μέση Ανατολή και να ανακόψει τον στρατό του Κεμάλ από ενισχύσεις μέσω τρένου.
Η δεύτερη φάση ήθελε να γίνει προέλαση προς Άγκυρα για να καταστραφούν οι βάσεις των Κεμαλικών. Η τρίτη φάση προέβλεπε προέλαση προς Εικόνιο που θα επέτρεπε την λειτουργία της προηγουμένως καταληφθήσας σιδηροδρομικής γραμμής και ένωσής της με τις δυνάμεις των συμμάχων στη Μέση Ανατολή. Η τέταρτη φάση ήθελε την εγκατάσταση της ελληνικής γραμμής αμήνης ανατολικά της Άγκυρας στον άλλη ποταμό. Στην πέμπτη φάση και τελευταία φάση του σχεδίου πλέον, αν η επίθεση πετύχαινε, η Ελλάς θα στερούσε από τον αντίπαλο έναν πληθυσμό 3 εκατομμυρίων μουσουλμάνων για επιστράτευση. Το μέτωπο των 630 χιλιόμετρων θα μειωνόταν σε 430 χιλιόμετρα εν της πράγμαση, διότι τα φυσικά κολλήματα θα ανάγκαζαν την Ελλάδα να αμυνθεί σε μερικές διόδους προς την Δυτική Μικρά Ασία χωρίς την ανάγκη πολυάριθμου στρατού. Και τέλος, η επάνδρωση του στρατού θα γινόταν με πλοία και με την σιδηροδρομική γραμμή εύκολα μέχρι να επιβληθούν οι ελληνικές διεκδικήσεις. Από τα παραπάνω πότε κατανοούμε πως όχι, η εκστρατεία δεν ήταν απλά μια εξόρμηση αυτοκτονίας χωρίς σχέδιο και φαίνεται πως υπήρχαν ελπίδες ως το τέλος ότι ενδεχομένως θα κυκλώναμε το τουρκικό στράτευμα. Αν παρόλα αυτά είχαμε τις δυνάμεις να φτάσουμε ως τον Άλη, η θέση μας θα ήταν τρομερά καλή, καθότι θα είχαμε επικοινωνία με τους πόντιους αντάρτες και με τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή, ενώ οι Τούρκοι θα κατέφευγαν στα βουνά για να κάνουν αντάρτικο με το διπλωματικό παιχνίδι να είναι πλέον κατά αυτών. Έτσι, κάποια στιγμή θα γινόταν ειρήνευση με εντελώς δικούς μας όρους και εν τέλει θα επιβάλαμε τη συνθήκη των Σευρών με τη δημιουργία της Ποντιοαρμενικής Δημοκρατίας, με τις κτίσεις μας στα Παράλια και την Θράκη, ενώ κανείς δεν ξέρει ποιες θα ήταν οι επιπλέον υποχωρήσεις της Τουρκίας έναντι των δυνάμεων. Παρ' όλα αυτά όμως, η καταστροφή του 1922 είναι μία πραγματικότητα. Δεν πάβει παρόλα αυτά να υπάρχει και εδώ ερώτηση για το αν μπορούσε να αποφευχθεί η καταστροφή του 1922 ή έστω να μην χάσουμε τα πάντα από τη συνθήκη των Σευρών ακόμα και την τελευταία στιγμή. Οπότε, προς ολοκλήρωση του λόγου μας, πάμε να δούμε και αυτήν την επιπλέον υπόθεση με τα δύο υποσενάρια της. Πρώτον, προφανώς όπως αποδείξαμε πριν, η υποχώρηση προς τα Παράλια και η άμυνα εκεί μέχρι σε Σχάτων, ενώ όλοι οι Έλληνες τα μαζεύονταν εκεί, ήταν εξ αρχής επιλογή και μάλιστα από τις πιο προσιτές. Συνεπώς, αντί να είμαστε εμείς αυτοί που ματώναμε να πάρουμε την Άγκυρα, θα ήταν ο Κεμάλ που θα μάτωνε να πάρει τη Σμύρνη και οι ρόλοι θα αντιστρέφονταν. Οπότε, είτε αυτή η λύση, είτε η λύση παραμονής μας τουλάχιστον στην Ανατολική Θράκη με έναν στρατό που υποχώρησε συντεταγμένα και μπορεί να προβάλλει διεκδικήσεις, είναι από τα καλύτερα σενάρια για ένα διαφορετικό τέλος το 1922. Δεύτερον, τρελιάρικη ήταν και η λύση για την μονομερή αυτονόμηση της Μικράς Ασίας με σχηματισμό στρατού καθαρά από Μικρασιάτες. Η λύση αυτή όμως δεν μπορούσε να σταθεί, ειδικά αν λάβουμε υπόψη πως εδώ το ελληνικό στράτευμα υποχώρησε από τη Μικρά Ασία. Οι αγύμναστοι Μικρασιάτες θα κρατούσαν το μέτωπο. Εξάλλου, μόλις 25.000 από το σύνολο των Ελλήνων στα Παράλια κατατάχθηκαν εθελοντές εξ αρχής, τη στιγμή που η άμυνα της Σμύρνης χρειαζόταν τουλάχιστον 50.000. Οπότε αυτό το σχέδιο ήταν πάρα πολύ παράτολμο. Τρίτον, υπήρχε η πρόταση από τον στρατιωτικό Θεόδωρο Πάγκαλο το 1923, αλλά και από το επιτελείο το 1922, να μπούμε στην Κωνσταντινούπολη για να ασκήσουμε έτσι πίεση στον Κεμάλ. Η επιλογή αυτή βέβαια ήταν τρεις χειρότερη, διότι έτσι θα παραβιάζαμε την διεθνή κυριαρχία της και απλά θα κάναμε τους συμμάχους να δυσαρεστηθούν περισσότερο μαζί μας. Παρ' όλα αυτά, μπορούσαμε να κρατήσουμε στρατιωτικά την Ανατολική Θράκη ακόμα και με την καταστροφή του 1922. Αλλά το 1923, ο Βενιζέλος που ηγούνταν των διαπραγματεύσεων ειρήνευσης με τη Τουρκία αποφάσισε να την ανταλλάξουμε με τις οικονομικές αποζημιώσεις που ζητούσαν από την πλέον ανώτερη πολιτικά θέση τους οι Τούρκοι. Συνεπώς, η καθαρή απάντηση έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα στη Μικρά Ασία για το αν θα μπορούσαμε να νικήσουμε μόνοι μας και ολοκληρωτικά τους Τούρκους στη Μικρασιατική Εκστρατεία είναι όχι. Υπήρχε υλοποιήσιμο σχέδιο, ναι, αλλά δεν είχαμε εν τέλει τις δυνάμεις μόνοι μας για κάτι τόσο τρανό. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπουμε πως λόγω της μεγάλης περιόδου που εκστρατεύσαμε, είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες να μεταβάλουμε τις καταστάσεις εν τέλει υπέρ μας και να μην οδηγηθούμε στην καταστροφή του 1922. Όμως, η διχόνοια και η μικροπολιτική σπέκουλα οδήγησαν τον ελληνισμό ίσως στην μεγαλύτερη καταστροφή της νεότερης ιστορίας του.